Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην Αθήνα βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στελέχη του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's προκειμένου να ενημερωθούν από την ελληνική κυβέρνηση και τις διοικήσεις των τραπεζών για την πορεία της οικονομίας. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν πως είναι πιθανόν ο οίκος να αναβαθμίσει τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας από σταθερές που είναι σήμερα σε θετικές, κάτι που συσχετίζουν με τη σαφή υποχώρηση του ρίσκου της χώρας. Ωστόσο, οι αναλυτές της Standard & Poor's έχουν θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της Ελλάδος, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν υφίστανται ακόμα, όπως περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ, μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, άρση των capital controls, καθώς και μια αναπάντεχη διαγραφή του καθαρού χρέους της χώρας. Υπέρ της ισότιμης παγκόσμιας περιφερειακής συνεργασίας και μιας άλλης Ευρώπης, μακριά από την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία, τάσεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του με την ευκαιρία της πραγματοποίησης της Συνόδου Κορυφής της G20 στο Αμβούργο. Δεν υποστηρίζουμε μοντέλα συνεργασίας που διαχωρίζουν τις χώρες της γης σε μεγάλες και μικρές, ισχυρές και αδύναμες, τα οποία θεωρούμε παροχημένα και αντιδημοκρατικά. Στην βάση αυτή, από χρόνια διεκδικούμε την κατάργηση της G8, η οποία λειτουργεί ως διευθυντήριο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, ενώ με αντίστοιχα κριτήρια αξιολογούμε και την ομάδα G20, αναφέρει χαρακτηριστικά. Συνεργάτες αναζητάει η τουρκική εταιρεία παραγωγής των τηλεοπτικών show The Voice of Greece και του Survivor, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία παραγωγής Anjoun Media, που υλοποίησε το Survivor, ζητά να εντάξει νέο προσωπικό στο δυναμικό της μετά την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα επιτυχία του γνωστού reality. Εν ώψη και του δεύτερου κύκλου του Survivor που είναι στα σκαριά, η εταιρεία παραγωγής αναζητά άτομα ενθουσιώδη, εργατικά που να μιλούν άπτεστα αγγλικά και να είναι πρόθυμα να εργαστούν σε τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτούν. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr. We'll be right back.